Γιώργος Χαραμπελιάς, εκδότης, συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άρδιν. Κύριε Χαραμπελιά, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας, χαίρομαι πάντα να μιλάω μαζί σας και να μιλάω με τους κριτικούς. Έχουνε παλιά. Έχει να βάθουμε επικίνδυνο. Ελπίζω να έχουν κρατήσει και τη χάρη. Θα το δείξει η ιστορία. Κύριε Χαραμπελιά, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Και θα μας το πείτε εσείς το πόσο κρίσιμη είναι η καμπή, γιατί έχουμε εκλογές στην Ανατολική Μεσόγειο, σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία. Και θα θέλαμε με τη δική σας οπτική, μια και έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία τόσων χρόνων με τόσες εκλογές και στα τρία σημεία, και έχετε μελετήσει αρκετά, και αυτό φαίνεται και από την βιβλιογραφία και το γεωγραφικό σας έργο, τη σημασία που έχουν οι εκλογές. Πρώτα σε γεωπολιτικό επίπεδο και δεύτερον σε κοινωνικοπολιτικό για την κάθε χώρα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί που έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Ήδη έχουμε την εκλογή στον πρώτο γύρο του Χριστοδουλίδη και θα θέλαμε να μας πείτε τι σημαίνει η εκλογή του Χριστοδουλίδη στην Κύπρο. Καταρχάς, πιστεύω ότι την επόμενη Κυριακή έτσι θα έχουμε επαναληπτικές εκλογές στην Κύπρο και νομίζω ότι ο κ. Χριστοδουλίδης θα εκλεγεί τελικώς. Από πού το συνάγω αυτό? Από το ότι αν θέλετε θα είχε πρόβλημα αν δεύτερος ήταν ο κ. Αβέροφ, ο οποίος προέρχεται από το Δυσί, από το οποίο προέρχεται επίσης ο κ. Χριστοδουλίδης. Επειδή όμως ο δεύτερος υποψήφιος είναι αυτός που στηρίζεται, ο κ. Μαυραγιάννης, που στηρίζεται από το ΑΚΕΛ, βλέπω πάρα πολύ δύσκολο το ΔΥΣΥ, το κυβερνητικό κόμμα, που είναι ο κλασικός αντίπαλος του ΑΚΕΛ, να οι ψηφοφόροι του να πάνε προς τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Άρα θεωρώ ότι, όπως και από πολλές άλλες μικρές δυνάμεις, θεωρώ επομένως ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης θα εκλεγεί. Η σημασία της εκλογής του είναι πολλαπλή. Πρώτον, είναι ένας υποψήφιος που δεν στηρίχθηκε από ένα από τα δύο μεγάλα συγκροτήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Τάσος Παπαδόπουλος, όταν είχε εκλεγεί πρόεδρος, είχε στηριχθεί και από το ΑΚΕΛ. Άλλο που στη συνέχεια χωρίσαν οι δρόμοι τους. Αλλά εδώ έχουμε μία περίπτωση ενός υποψηφίου ο οποίος κατεβαίνει ανεξάρτητος, κατέβηκε ως ανεξάρτητος, απέσπασε τη στήριξη της ΕΔΕΚ και του ΔΥΚΟ, δύο κομμάτων τα οποία είναι, θα λέγαμε, σε πιο τάση ανένδοτη σε σχέση με το Κυπριακό, δηλαδή δεν δέχονται συνομιλίες τύπου Κράν Μοντανά που είχαν γίνει, ούτε σχέδια τύπου Ανάν, και επομένως αποτελεί μια υποψηφιότητα η οποία έχει μια κατεύθυνση, θα έλεγα, περισσότερο ανένδοτη και πατριωτικού χαρακτήρα. Εάν αυτό συνδυαστεί με τις εκλογές Αρχιεπισκόπου, που στην Κρήτη, στην Κύπρο μετράνε πάρα πολύ. Έτσι, ο Αρχιεπίσκοπος έχει μεγάλο ρόλο. Ας θυμηθούμε το Μακάριο. Έτσι. Εκεί εξελέγει επίσης ένας υποψήφιος ανένδοτου αγώνα σε σχέση με την Κύπρο. Έτσι, ο μακαριότατος πλέον Γεώργιος, πρώην Πάφου Μητροπολίτης. Του είχατε κάνει και συνέντευξη, είχε ξεδιπλώσει έτσι πατριωτικές θέσεις. Βεβαίως. Έχουμε μιλήσει μαζί, έχει έρθει στις παρουσιάσεις των βιβλίων μου στην Κύπρο. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν διστάζει να πάρει θέση. Εάν όλα αυτά τα συνδυάσουμε, βλέπουμε ότι η Κύπρος αρχίζει πια να τοποθετείται στην γεωπολιτική συγκυρία της έξαρσης της νεοθωμανικής επιθετικότητας με ένα θετικό τρόπο. Άρα έχουμε μία πρώτη
εξέλιξη στις εκλογές εκεί. Ο κύριος Χρυστοβλίδης είχε εκτελέσει και υπουργός εξωτερικών. Ήταν διπλωμάτης. Θεωρείται δηλαδή ότι τα εθνικά θέματα, που θέλω να το πούμε αυτό και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, γιατί έχει γίνει μια αλλαγή, θεωρείται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τα θέματα, ας πούμε, και ασφάλειας στο να... Βεβαίως, ήταν αποφασιστικό. Τα εθνικά θέματα καθόρισαν την εκλογή του κύριου Χρυστοβουλίδη. Έτσι, βεβαίως, έχει και πρόγραμμα οικονομικό, έχει και πρόγραμμα ενάντια στη διαφθορά, αλλά που είναι πρόβλημα στην Κύπρο. Όμως, το καθοριστικό είναι τα εθνικά θέματα. Και στην Κύπρο είναι πάντα καθοριστικό, έτσι, το εθνικό ζήτημα. Επομένως, έχουμε μία θετική, θα έλεγα, εξέλιξη από εκεί. Ας έρθουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Που ακολουθεί. Πάμε έτσι με τη σειρά. Στην Ελλάδα θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ. Υπάρχει η ιδεολογική ψήφος και υπάρχει και η ψήφος της κυβερνησιμότητας. Έτσι όπως αποτυπώνεται το ανάγλυφο στην δεδομένη χρονική στιγμή και να λάβουμε υπόψη και τα θέματα άμυνας και ασφάλειας σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής αλλά και σε επίπεδο πολίτη, θέλω να μας πείτε τι βλέπετε. Κοιτάξτε να δείτε, όπως εδώ και χρόνια λέω, έχει γίνει το εξής παράδοξο. Ενώ οι αλλαγές στην Ελλάδα στην προηγούμενη περίοδο, στη μεταπολίτευση, έτσι, ήρθαν από τα αριστερά, δηλαδή ξεκίνησε ένα κύμα αλλαγής από τα αριστερά, αγκάλιασε το ΠΑΣΟΚ, άλλαξε ακόμα και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η ίδια σήμερα με αυτή που ήταν στο παρελθόν. Άλλαξε όλο το πολιτικό σκηνικό, ένα κύμα το οποίο ερχόταν από τα αριστερά και προέτασε τα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, τα κοινωνικά όχι τα οικονομικά, στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Αυτό θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζεται μεταπολίτευση. Η νέα περίοδος, επειδή η αριστερά, μάλλον όχι, στη νέα περίοδο, την οποία μπήκαμε ουσιαστικά από το 1919, από το 2019, επειδή ασχολούμαι με την περίοδο που πηγαίνω στο 1919, έχουμε ως κεντρικό ζήτημα, μετά την τουρκική επιθετικότητα στον Εύρο, στο Ανατολικό Αιγαίο, το κρεσέντο των επιθετικών δηλώσεων και κινήσεων της Τουρκίας. Τουρκο-λιβικό μνημόνιο, γαλάζια πατρίδα, αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, θα σας ρίξουμε πυράβλους. Δηλαδή έχουμε πια έναν ανοιχτό ψυχρό πόλεμο και, που ακόμα δεν έχει γίνει σε αυτό που λέτε, να και το παρολίγον θερμό επεισόδιο του 2020 με την επακούμβηση των φρεγατών. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε και μικρά θερμά, έτσι, θερμές εκφάνσεις αυτού του ισχυρού ψυχρού πολέμου για την ώρα. Επομένως, σε αυτή τη νέα περίοδο, ο ελληνισμός, επειδή έχει υποστεί τα προηγούμενα χρόνια πολλαπλές κρίσεις, και η χειρότερη δεν είναι ίσως η μνημονιακή, η χειρότερη είναι η δημογραφική, το ότι δηλαδή συρρυκνώνεται ο ελληνισμός δημογραφικά. Πλέον τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι είναι οι θάνατοι έναντι των γεννήσεων, άρα οδηγούμαστε σε μια συρρύκνωση εθνική από την άποψη την αριθμητική, την ηλική. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 46 χρόνια των Ελλήνων, αν βάλουμε όλους τους Έλληνες μαζί. Αυτό σημαίνει ότι πια το θέμα της εθνικής επιβίωσης, όταν από την απέναντι πλευρά έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει γιγαντωθεί ακριβώς από τα σφάλματα τα δικά μας, δεν είναι ανάγκη τώρα να κάνουμε αναδρομή, αλλά θα θυμίσω το τελευταίο με βάση το οποίο πήρε φόρα η Τουρκία, ήταν η κατοχή της Κύπρου, η εισβολή και η κατοχή στην Κύπρο. Έχουμε λοιπόν μια πραγματικότητα όπου η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ζητήματα εθνικής επιβίωσης. Αυτή είναι η νέα ιστορική περίοδος
η οποία έτσι σηματοδοτείται από την είσοδο των, στον Εύρο και από όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία εμφανίστηκαν. Επομένως, η πολιτική στην Ελλάδα καθορίζεται πια αποφασιστικά, όσο και αν τσακώνται τα κόμματα για άλλα ζητήματα, όσο και αν είναι σημαντικά τα οικονομικά ζητήματα, και τα οικονομικά ζητήματα συναρτώνται με αυτά. Έτσι, η κατάσταση γεωπολιτική της Ελλάδας, η κρίση την οποία πέρασε το μοντέλο το παρασιτικό το οποίο κυριαρχούσε στην τελευταία φάση της μεταπολίτευσης, που ήταν όλα εισαγωγές και σχεδόν τίποτα εξαγωγές, σήμερα μπήκαμε σε μια περίοδο όπου το κέντρο βάρος είναι τα ζητήματα της εθνικής επιβίωσης. Εκεί επάνω λοιπόν παρατηρείται το εξής παράδοξο. Σε ό,τι αφορά έτσι, τα μεγάλα κόμματα, ας πούμε τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Ότι ίσως επειδή βρέθηκε στην κυβέρνηση, ίσως και επειδή έχει και μια άλλη συντηρητική, ας το πω έτσι, παράδοση. Η δεξιά ή η κεντροδεξιά, ας το πούμε έτσι, διότι ο Μητσοτάκης έκανε και ανοίγματα πολλά προς το κέντρο, έχει και πολλούς υπουργούς, ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενους. Η κεντροδεξιά είναι εκείνη η οποία σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα εμφανίζει μια στάση πιο προχωρημένη, εξοπλισμοί, αμυντικές συμφωνίες, ΑΟΣ με την Αίγυπτο, ένα σύνολο δηλαδή από απαρχή γεωτρήσεων κάτω από την Κρήτη. Όλα αυτά, κύριε Γραμπηλιά, όλα αυτά που λέτε, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε στενά το θέμα των δημοσκοπήσεων, αποτυπώνονται, ανταποκρίνονται στις πεπιθήσεις, ας πούμε, της κοινωνικής. Στις δημοσκοπήσεις, όταν ρωτούνται οι ψηφοφόροι, λένε πρώτο είναι το οικονομικό. Και είναι κατανοητό. Στο υπόβαθρο όμως της κυβερνησιμότητας της χώρας βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, αποφασιστικά το ζήτημα της εθνικής άμυνας. Και αυτό το βλέπετε, ότι όταν γίνονται δημοσκοπήσεις πώς αξιολογούν την πολιτική γύρω από την εθνική άμυνα, τα ποσοστά τα οποία παίρνει μια πολιτική αποτρεπτική έναντι της Τουρκίας είναι πάρα πολύ υψηλά. Και το βλέπουμε ακόμα και σε ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, που σε αυτό το θέμα είναι ο αντίποδας αυτής της πολιτικής. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στενά προσκολλημένος στην παλιά εποχή, τη μεταπολιτευτική, όπου το βασικά αιτήματα ήταν μια λογική, όχι παραγωγική, αλλά μια λογική κατανάλωσης, δηλαδή πόσο περισσότερο θα έχουμε να καταναλώνουμε, χωρίς αυτό να έχει διδαχτεί από την κρίση την οποία πέρασε αυτό το μοντέλο με τα μνημόνια. Το 2009-2010 αυτό το μοντέλο κατέρευσε. Γι' αυτό συμπαρέσυρε το ΠΑΣΟΚ, που ήταν ταυτισμένο με αυτό και συρρυκνώθηκε, και προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκείνος που θα εκφράσει πια αυτή τη λογική. Γι' αυτό εξάλλου αντιπαρατίθεται και στους εξοπλισμούς και στις αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και την Αμερική. Αντιπαρατίθεται στην εγκατάσταση στην Αλεξανδρούπολη. Στο συγκεκριμένο πάντως που λέτε, ας πούμε, για τη συμφωνία με τη Γαλλία, μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ, παρότι... Είναι υπέρ, αυτό λέω. Έτσι, αυτό είναι το παράδοξο. Το μεγαλύτερο. Στη Γαλλία είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μία πολιτική η οποία είναι συνδεδεμένη με αυτό που κάποτε λέγαμε εθνομηδενισμό, δηλαδή ότι το εθνικό είναι, μηδενίζουμε το εθνικό και προτάσουμε άλλα ζητήματα. Είναι χαρακτηριστική η στάση του για τα ζητήματα τα μεταναστευτικά. Τελευταία έκφραση αυτού του πράγματος είναι η καμπάνια που έκανε
και που έκανε και εναντίον της Ελλάδας στην Ευρώπη σχετικά με την Μπορυβόη, τη μικρή Μαρία, έτσι, αυτή την απάτη που είχε στηθεί. Δηλαδή έχει μία πολιτική η οποία προτάσει το δικαιωματισμό, υποτίθεται, τα δικαιώματα των μεταναστών, τα ανοιχτά σύνορα, και αυτό σε πλήρη αντίθεση με την γεωπολιτική πραγματικότητα της χώρας. Σε επομένως, αυτό το σημείο, έχουμε... ναι, σε αυτό το σημείο τώρα, παρότι θέλω να κάνω διαφορετική σειρά στις ερωτήσεις, μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα, διότι επειδή έχετε ζήσει και στο εξωτερικό και παρακολουθείτε την κατάσταση, όπως σημαίνει η Γαλλία, το μεταναστευτικό, η άμυνα και ο δικαιωματισμός, όπως βλέπουμε, έχουν αλλάξει κατά πολύ τη γεωγραφία, ας πούμε, στην Ευρώπη, σε Γαλλία, Ιταλία, ακόμα και στη Σουηδία, που ήταν σημειοφόροι. Από αυτά τα διδάγματα δεν παίρνουν κάτι οι δικοί μας, ας πούμε, στο πολιτικό σύστημα? Κοιτάξτε, έχει αποδειχτεί, να σας φέρω το παράδειγμα, το πιο κλασικό είναι το παράδειγμα της Δανίας ή και άλλων χώρων. Στη Δανία, επειδή το μοντέλο αυτό, το επιτρεπτικότητα, όπως το λένε, το επιτρεπτικό, δηλαδή ανοιχτά σύνορα, μετανάστες, κατάρκη της οικογένειας και ούτω καθεξής, υπέστη ήττα στο παρελθόν από κόμματα τα οποία ερχόντουσαν από τη δεξιά. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Δανίας άλλαξε πολιτική ως προς το μεταναστευτικό, άλλαξε πολιτική ως προς τα ζητήματα των αξιών και στις τελευταίες εκλογές κέρδισε αυτό, αλλά είχε αλλάξει πολιτική. Αυτό το πράγμα δεν είχε γίνει στην Ελλάδα. Ο πρώτος που θα μπορούσε και θα έπρεπε να το κάνει είναι το ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ έχει μία παράδοση πατριωτική, είχε μία παράδοση που ερχόταν και από τον Ανδρέα Παπανδρέου με την πατριωτική διάσταση, και δεύτερο, για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τον ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, μια δυνατότητα είχε να προτάξει τα ζητήματα τα εθνικά και τον πατριωτισμό. Δεν το έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ έτσι σε μεγάλο βαθμό εξελέγει, για να παίξει έναν ρόλο ενός νέου πόλου που θα υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. Δεν το έκανε, και το αποτέλεσμα είναι να συρρυκνωθεί, ελπίζω να μην συρρυκνωθεί περισσότερο και να αλλάξει και πολιτική, και να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τραβώντας ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Άρα εγώ προσβλέπω τα επόμενα χρόνια, και αυτές οι εκλογές θα είναι καθοριστικές, ότι όλο το πολιτικό σύστημα σταδιακώς θα μετατοπιστεί προς τις ανάγκες της εθνικής επιβίωσης. Όποιοι δεν το κάνουν, αναπόφευκτα θα συρρυκνωθούν, αναπόφευκτα θα υπάρχουν νέες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα αναδειχθούν, εάν οι παλιές δεν προσαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη, παίζοντας έξω από την παραδοσιακή δεξιά, εν πολλής άρχισε να μετατοπίζεται προς τα εκεί, χωρίς βέβαια ακόμα να έχει εγκαταλείψει τα ιδεολογήματα του φιλελευθερισμού και κάποιες εθνομιδενιστικές αντιλήψεις, οι οποίες όμως στην πράξη αναιρούνται, διότι καλείται να διαχειριστεί μια Ελλάδα που αντιστέκεται ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα. Νομίζω και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν βρέχει ο Δημοί της εξουσίας, ενώ ήταν υπέρ των ανοιχτών συνόρων και ότι η θάλασσα δεν είχε σύνορα, άλλαξε γιατί προσαρμόστηκε τις συνθήκες. Θεωρείτε ότι, για να πάμε στην Δημοκρατία τώρα, το θέμα των υποκλοπών και υποθέσεις διαφθοράς που έχουν βγει έχουν παίξει ή θα παίξουν... Παίζουν ένα ρόλο, αλλά πολύ πιο μικρό, αν δεν υπήρχε το πρόβλημα, έτσι, της τουρκικής επιθετικότητας, θα έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο. Όμως
μειώνεται ο ρόλος τους και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ακριβώς γι' αυτό. Εξάλλου, λόγω αυτής της πραγματικότητας και λόγω φαινομένων όπως αυτά που έγιναν με την κυρία Καϊλή, που πολλοί συνδέουν και την υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη με αυτό, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά κυκλοφορούν πολλά. Ότι οι υποκλοπές σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν οι παρακολουθίες και οι επισυνδέσεις επειδή ήταν το σκάνδαλο στη μέση. Ναι, αλλά πέραν αυτού, σε συνθήκες που υπάρχει εθνικό πρόβλημα, έτσι, υπάρχει εθνικό ζήτημα, οι πολίτες αξιολογούν χαμηλότερα τέτοιου τύπου ζητήματα. Εάν δεν υπήρχε, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει σαν να βρισκόμαστε, ας πούμε, στο, ξέρω εγώ, το 1995. Δηλαδή, όταν έπαιζαν λιγότερο ρόλο, παρότι και τότε είχαμε τα ίδια. Αλλά, όμως, σήμερα οι πολίτες αξιολογούν πολύ πιο κάτω αυτό το θέμα. Και αν δεν προβαλότανε με τέτοια επιμονή και από τον κύριο Βενιζέλο και από διάφορους που είναι παράδοξη η στάση τους, νομίζω ότι θα ήταν ακόμη πιο κάτω. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να στηρίξει μια αντιπολιτευτική πολιτική. Και αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί είναι το πρόβλημα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε αυτό, διότι θέλει με αυτό να καλύπτει τα υπόλοιπα. Λέτε δηλαδή ότι σε συνθήκες κανονικότητας το θέμα των υποκλοπών θα μπορούσε να θα έπαιζε μεγαλύτερο ρόλο. Ενώ τώρα έχει περάσει πολλά γράμματα. Ακριβώς. Και διατηρείται μόνο και μόνο γιατί επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή, αφού φαίνεται ότι έχει έρθει και σε ρήξη με το ΠΑΣΟ, έτσι, με όλα τα τελευταία περί εκβιασμών κτλ., νομίζω ότι έχει μία στρατηγική διατήρησης ενός μπετοναρισμένου ποσοστού κόμματος, όχι για για εξουσία, αλλά για ισχυρή αντιπολίτευση υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η λογική του δεν είναι μια λογική ανοίγματος, έτσι δεν είναι. Όταν κάνεις εκλογές, κοιτάς να ανοιχθεί σε περισσότερους χώρους, έτσι ώστε να έχεις εισρωές από πολλούς χώρους. Όταν λοιπόν αυτή την περίοδο, έτσι, τις τελευταίες 10 μέρες τουλάχιστον, έχει μια εκστρατεία και ενάντια στο ΠΑΣΟΚ και ενάντια στο ΚΚΕ, δηλαδή σε όλους τους όμορους χώρους από τους οποίους υποτίθεται θα μπορούσε να αποσπάσει ψηφοφόρους, σημαίνει ότι έχει μια πολιτική που δεν ασχολείται πια με αυτό που θα λέγαμε κεντρόχωρο, θέλει να συσπυρώσει ένα χώρο που είναι φανατικά αντικυβερνητικός, ένα κομμάτι εθνομηδενιστικό το οποίο το ομολογεί δεν το ομολογεί, δεν θα ήθελε να έχουμε μια στάση αποτροπής προς την Τουρκία, να μέναμε στα παλιά καλά ζεμπέκικα, και επομένως να συσπυρώσει αυτό το κομμάτι έτσι ώστε μετά την εκλογική ήττα να μπορεί ο κύριος Τσίπρας να συνεχίσει τον ηγεμονικό του ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έτσι εισπράττω τη σημερινή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και την υπερπροβολή του κυρίου Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μέσα σε 3 μέρες έκανε μία εκδήλωση στην Πάτρα, μία στο Περιστέρι, μία στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή υπάρχει μία τέτοια πολιτική. Για να κλείσουμε με τα της Ελλάδος, τελευταίο κράτησα το κόμμα του Κασιλιάρη. Εκτιμάτε ότι θα καταφέρουν να μπλοκάρουν την είσοδο τους? Κοιτάξτε, θα καταφέρουν να τον μπλοκάρουν. Βεβαίως ο κ. Κασιδιάρης θα προσπαθήσει να φτιάσει κάποιο άλλο κόμμα για να μπορέσει και να καλέσει ψηφοφόρους του στο τέλος να ψηφίσουν αυτό. Όμως το βλέπω, όπως και να το κάνουμε, θα έχει απώλειες. Βέβαια, δεν είναι βέβαιο ότι αυτή η απόφαση θα κριθεί συνταγματική από το δικαστήριο, όμως μέχρι που να βγουν οι αποφάσεις αυτές του Αρείου Πάγου και τα λοιπά, το κόμμα αυτό θα έχει βγει απ' έξω με την νομοθετική ρύθμιση που θα γίνει. Αυτό το θέλει η κυβέρνηση για πολλούς λόγους, και γιατί ό,τι
δεν πιστεύει ότι μια οργάνωση η οποία είχε εγκληματικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να είναι στη Βουλή, και δεύτερον διότι έτσι δεν θα επιτρέψει να μπει ένα ακόμα κόμμα που η είσοδος ενός ακόμα κόμματος στη Βουλή δυσκολεύει την, έτσι, την πλειοψηφία του πρώτου κόμματος. Και άρα έχει στοχεύσεις πολιτικές δικές της. Επειδή οι δημοσιοποιήσεις δίνουν 3-3,5% στον Ηλία Κασιδιάρη, αν δεν μπει το ποσοστό αυτό, πιστεύετε ότι θα μείνει αδρανές ή θα διασπαρθεί σε άλλα δεξιά? Θα χωριστεί σε διάφορα κόμματα τα οποία βρίσκονται στο χώρο ή κοντά του. Θα πάνε ίσως και στον κύριο Βελόπλο, ο οποίος και αυτός θα εισπράξει κάτι από αυτό. Και επομένως αυτό θα είναι θετικό για τα μεγάλα κόμματα και ιδιαίτερα για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι όσο αυξάνεται το ποσοστό ψήφων που δεν κατευθύνονται σε κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, τόσο μειώνεται το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να έχει πλειοψηφία. Και πάμε να κλείσουμε με τις εκλογές στην Τουρκία. Τελικά μας συμφέρει να κερδίσει τις εκλογές του Ερντογάν? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Εμείς πρέπει να μπούμε σε μια λογική που λέει ότι αν κερδίσουν οι αντίπαλοι του Ερντογάν, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει ήσυχα ή πρόκειται ο Ερντογάν να δεχθεί κάτι τέτοιο? Να είστε βέβαιος ότι η Τουρκία θα μπει σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης με άδειλες συνέπειες και κατάληξη, και με αυτή την έννοια δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να λέμε ότι καλύτερα να βγει ο Ερντογάν. Αυτό έχει την έννοια την εξής, ότι επειδή θεωρούμε ότι ο Ερντογάν τραβάει σε μια αντιδυτική λογική, υπάρχει ο φόβος ότι αν έρθουν οι αντίπαλοι του θα ξαναπροσεγγίσουν τη Δύση και επομένως η Δύση θα γίνει πιο φιλική προς την Τουρκία. Πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αμφιβάλλω αν θα μπορέσει εξάλλου η αντιπολίτευση έτσι όπως είναι να κερδίσει. Και εάν κερδίσει, σας είπα, αυτό θα βυθίσει την Τουρκία σε μεγαλύτερη κρίση. Αυτό είναι μάλλον θετικό για μας. Άρα δεν βλέπω μια λογική να λέμε ερώτηση, την ερώτηση την έκανα προβοκατόρικα, γιατί ο αντιδικισμός στην Τουρκία έχει πιάσει κόκκινο, ιδιαίτερος μετά τις δηλώσεις του Σοϊλού που κατηγορεί, ας πούμε, ευθέως ΣΥΠΑ για την τρομοκρατική οργάνωση το πέρα ή το πραξικόπημα, αλλά ακόμα και σε χώρες που είναι παραδοσιακά φιλότουρκες όπως είναι η Ολλανδία γίνονται επιθέσεις και γίνουν πρεσβείες. Το θέμα είναι αν η αντιπολίτευση ακόμα καταρχήν δεν έχει εκλέξει ποιος θα... Δεν είναι τυχαίο ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να επιλέξει. Ακριβώς, γιατί όλη η Τουρκία έχει πάρει μία κατεύθυνση και η αντιπολίτευση δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει ένα ρόλο. Με αυτή την έννοια το παιχνίδι το πολιτικό το έχει στα χέρια του Ερντογάν. Εάν υπάρξει, επειδή όλα μπορεί να συμβούν, διότι μπορεί να παίξει ρόλο και η μεγάλη καταστροφή του σεισμού, έτσι που δυστυχώς την πλήρωσε ο κόσμος από τους εργολάβους που φτιάνουν τα τσίγκινα σπίτια τα οποία φτιάνουν εκεί, και μεγάλος αριθμός είναι και Κούρδοι και Σύριοι. Όμως αυτό δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει στην εσωτερική πολιτική της Τουρκίας. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Εάν αυτό αποτελέσει μία βάση για να ενισχυθεί η αντιπολίτευση και να ενωθεί επιτέλους, δεν το ξέρω. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Κιλισδάρογλου και λοιποί δεν θέλουν τον Ιμάμογλου ως ηγέτη. Θέλουν να μπουν οι ίδιοι επικεφαλής. Άρα δεν υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία να έχει συντονισμένα χαρακτηριστικά. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η Αξενέρ, η οποία ενισχύεται γιατί παίρνει τους ψήφους του Μπαχτσελή που καταραίει, διότι ήταν στο ίδιο κόμμα. Ο Μπαχτσελή είναι σήμερα κάτω από 5%.
Παίρνει δηλαδή ακροδεξιούς ψήφους. Ακριβώς, οι αξιονέρχοι έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Επομένως, και αυτή τη στιγμή γίνεται μια σύγκρουση μεταξύ Κιλιτζάρολου και Αξενέρ, διότι ο Κιλιτζάρολου θέλει να απευθυνθεί και στους Κούρδους για συμμαχία και με τους Κούρδους, με το ΧΑΝΤΕΠΕ, και η Αξενέρ αντιτάσσεται. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε σε μια νέα μετά Ερντογάν περίοδο. Η Τουρκία με τον Ερντογάν μπήκε σε μια νέα ιστορική περίοδο και δεν θα βγει από αυτήν με τις εκλογές. Πάνω σε αυτό που λέτε παίζει ρόλο το ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι 20 χρόνια στην εξουσία, οπότε έχει χτίσει δίκτυα, έχει ιδιαίτερο πάνω στους θεσμούς. Έχει φτιάξει καθεστώς. Πάρα πολύ πια. Πάρα πολλοί, ας πούμε, που είναι διορισμένοι σε όργανα που διοικούν τους θεσμούς, η θητεία τους θα λήξει σε 3 ή και σε 5 χρόνια. Και η ιδεολογία η οποία κυριαρχεί στην Τουρκία, οι γαλάζιες πατρίδες, όλα αυτά, είναι δημιουργήματα του Ερντογάν. Δηλαδή, ο Ερντογάν έχει καθορίσει πια το ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η Τουρκία ως ηγέτης και του Ισλαμικού κόσμου, όπως θέλει να είναι και ούτω καθεξής. Αυτά μπορεί να τα εγκαταλείψει. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Εκτιμάτε δηλαδή ότι ακόμα και στο σενάριο του ότι η αντιπολίτευση κερδίζει τις εκλογές και θέλει να γυρίσει σε ένα φιλοδυτικό πνεύμα, θα είναι πολύ δύσκολο πάρα και σε αυτές κοινωνίες. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Ακόμα και από τα ίδια τα κόμματα που το στηρίζουν. Έτσι. Έχουμε μπει σε μια νέα ιστορική, όπως ο Κεμάλ έφερε μια νέα ιστορική περίοδο για την Τουρκία, με τον Ερντογάν και είχε αρχίσει ήδη με τον Οζάλ, αλλά τον Οζάλ κάποιοι τον φάγανε μάλλον. Με τον Ερντογάν έχουμε μπει σε μια νέα ιστορική περίοδο που η Τουρκία κοιτάζει να είναι μια αυτόνομη περιφερειακή δύναμη η οποία δεν δεσμεύεται από τη Δύση, έχει σχέση με τη Δύση και με τη Ρωσία και με την Ανατολή, αλλά θέλει να παίζει έναν αυτόνομο περιφερειακό ρόλο και άρα πρέπει να συντρίψει όλους γύρω της, ιδιαίτερα την Ελλάδα και την Κύπρο. Το έχει κάνει ήδη στη Συρία, το έχει κάνει στο Ιράκ, έτσι, το έχει κάνει προς τα πάνω στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Άρα η Τουρκία έχει μπει σε ένα τέτοιο δρόμο. Έχει φτιάξει τέτοιες ελίτ, έχει φτιάξει τέτοιου τύπου επιχειρήσεις. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή. Αυτά είναι όνειρα θερινής νύχτας κάποιον στο State Department και κάποιον που στην Ελλάδα που ελπίζουν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο και επομένως θα μπορούμε εύκολα να γυρίσουμε στα παλιά μυθεύματα Ελλάς, Τουρκία, φίλοι λαοί και άλλα τέτοια παραμύθια. Δεν υπάρχει τέτοιος δρόμος. Ο δρόμος της αντίστασης των Ελλήνων είναι ο μοναδικός υπαρκτός. Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε μια Τουρκία η οποία θα είναι φιλική προς εμάς. Κύριε Καραμπλιά, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στον Ισκάπτη. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Δαμαβολίδη.